Κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο θέμα και σε όλα όσα έχουν συμβεί από χθες που ολοκληρώθηκε το δημοψήφισμα στα Σκόπια για την αλλαγή της ονομασίας και όχι μόνο και του συντάγματος και όλων όσων προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ από την Θράκη προσπαθούμε και την Ανατολική Μακεδονία που είναι η περιφέρειά μας να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που συνέβη χθες στα Σκόπια, τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας αλλά και τι μπορεί να σημαίνει για την Συμφωνία των Πρεσπών. Η εξέλιξη αυτή της χαμηλής συμμετοχής, κύριε πρόεδρε, μπορεί να οδηγήσει σε ματέωση της συμφωνίας? Δεν νομίζω, γιατί είναι οι μεγάλες δυνάμεις που θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις. Μπορεί η συμμετοχή να είναι μικρή, να ήταν μικρή, αλλά είχαν στη Συμφωνία των Πρεσπών ονομάσει ότι το δημοψήφισμα θα έχει συμβουλευτικό και μόνο χαρακτήρα. Επομένως θα αρχίσει η διαδικασία της Βουλής προς εξέβρεση 80-81 ψήφων και από εκεί θα κριθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί θα κριθεί. Το δημοψήφισμα είχε χαμηλή συμμετοχή. Δεν το ακυρώνει, γιατί σας λέγω είχε συμβουλευτική και μόνο έννοια. Βλέποντας όμως αυτά τα δεδομένα, οι βουλευτές στη γειτονική χώρα θα μπορέσουν στο κοινοβούλιο τους να στηρίξουν τη συμφωνία αυτή? Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα, αλλά θεωρώ ότι θα ασκηθούν τέτοιες πιέσεις τις επόμενες ημέρες και εντωμεταξύ φοβούνται και τις εκλογές όλοι. Ναι. Φοβούνται και τις εκλογές, γιατί κατ' ουσίαν πάλι θα τεθεί μέσω εκλογών το ερώτημα αν θα μπουν στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ κλπ. Ή θα απομονωθούν. Οπότε είναι ένα σκληρό ερώτημα που είναι δύσκολο ο γειτονικός μας λαός να πει όχι. Απ' την άλλη μεριά με τη συμφωνία κερδίσαν τα πάντα. Κερδίσανε όνομα, εθνότητα, γλώσσα. Θα ήταν ηλίθιοι, δηλαδή, να έχουν μια τέτοια πάνω τους εθνικοφροσύνη που να επιμείνουν στα παλιά τους όνειρα. Να ξέρετε ότι η μικρή συμμετοχή δείχνει ότι έχουν αλυτρωτικές μέσα τους σκέψεις και έχουν ανατροφή ακροδεξιά στην γείτονα χώρα. Στην γείτονα χώρα, δηλαδή, η απόρριψη του δημοψηφίσματος ή η μικρή συμμετοχή μάλλον, γιατί το ναι υπερίσχυσε, αλλά επί ενός μικρού, επί ενός 36%, δείχνει ότι τα όνειρα με τα οποία τους είχε ποτίσει ο Τίτο και η παλιά Σοβιετία, ναι, έχουν μέσα τους δηλητηριάσει τη συνείδησή τους. Και ακόμη ελπίζουν για Μακεδονία του Αιγαίου, για να κατακτήσουν τη Θεσσαλονίκη, να βγουν στο λιμάνι. Έχουν τέτοιες τρέλες, τέτοια τρελά όνειρα. Κύριε Λεβέντη, δηλαδή το να απορρίψουν μια συμφωνία που είναι τόσο εις βάρος της Ελλάδος και υπέρ τους, θα ήταν και τρελή, κατά την άποψή μου. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην δική μας χώρα, πού βρισκόμαστε μετά από αυτό το αποτέλεσμα? Στη δική μας χώρα κακώς ξεκινήσαμε και πήγαμε στις πρέσπες. Επήγαμε όμως. Πήγε ο Τσίπρας, δεν πήγαμε. Πήγε ο Τσίπρας με τον Κοντζιά. Ναι, αλλά έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Χωρίς Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, χωρίς Βουλή, χωρίς Υπουργικό Συμβούλιο, κάναν του κεφαλιού τους και θα έχουν και ευθύνες, μπορεί και ποινικές, μετά τις εκλογές επ' αυτού. Δηλαδή, κάνει κόγξες το κράτος των Σκοπίων, που είναι αυτός που κέρδισε από αυτή τη συμφωνία, και εμείς παρουσιαζόμεθα ότι πήγαμε θελουσίως να τους τα δώσουμε. Και μάλιστα ένας βουλευτής εχθές, Εμμανουηλίδης, που μίλησα σε κάποιο κανάλι της Καβάλας, είπε το ότι λέει απερίφθη εκεί το δημοψήφισμα,
αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ωφελείται. Ακούστε τι είπε. Ναι. Μα του είπα, το απέρριψαν γιατί είχαν όνειρα να πάρουν τη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι. Είναι τρελοί. Έχουν μέσα τους ακροδεξιό δηλητήριο. Υπάρχει περιθώριο. Όχι ότι το απέρριψαν γιατί ήταν εις βάρος τους η συμφωνία και έσπευσε του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ινστρούκτορας να πει ότι αυτό αποδεικνύει ότι οι πρέσπες είναι υπέρ των Ελλήνων. Ακούστε που έχουμε καταντήσει. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει περιθώριο η παρούσα κυβέρνηση να κυρώσει τη συμφωνία? Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων θα πρέπει να αποσύρει τη στήριξή του νωρίτερα από την κυβέρνηση, ίσως στην αρχή της διαδικασίας, έτσι ώστε ίσως να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις? Ακούστε, ο Καμένος δεν εμπιστεύομαι στο ρόλο του, γιατί άλλα λέει και μετά ξελέει. Θεατρινίζει. Ο Καμένος, αν όντως είχε θέληση να μπει εμπόδιο, έπρεπε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα. Έπρεπε να το έχει κάνει πολύ νωρίτερα. Τώρα, αυτά που λέει, που είπε εξ αρχής, δηλαδή, θα πάμε μέχρι το τέλος μαζί και απ' την άλλη δεν θέλω τη συμφωνία, αυτά είναι αντιφατικά πράγματα. Αντιφατικά πράγματα είναι, καταλάβατε. Ναι. Η προσωπική σας εκτίμηση για την πολιτική στάση του Πάνου Καμένου στο θέμα αυτό ποια είναι? Ότι θεατρινίζει, ότι είναι όμηρος του Τσίπρα. Τι θα κάνει όταν έρθει στη Βουλή, η συμφωνία? Είναι όμοιρος του Τσίπρα. Καταρχάς τρεις του έχουν φύγει και είναι υπέρ των Πρεσπών. Τρεις του Καμένου. Είναι σε οδυνηρή θέση και ο Καμένος. Θα διαλυθεί το κόμμα του. Καταλάβατε. Είναι ένα κόμμα που είχε σημαία το να μην δοθεί το Μακεδονία και στηρίζει μια κυβέρνηση που προδίδει και πάει και το δίνει. Είναι σε οδυνηρή θέση ο Καμένος. Έχει μηδενιστεί από πλευράς ψηφοφόρων και τώρα μένουν τα λείψανα του κόμματός του. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι... Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα στα Σκόπια, αν θα πάνε σε εκλογές, αν θα ψηφιστεί από την... Αυτοί θα προχωρήσουν αμέσως τώρα στην συνταγματική αλλαγή. Οι ξένοι οι Αμερικάνοι που επικοινωνώ εγώ, ναι, και οι Γερμανοί θεωρούν ότι νίκησε το ναι. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η χαμηλή συμμετοχή. Είναι ικανοποιημένοι και λένε ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο, που είναι συνταγματική αλλαγή. Να, δεν του φτάνουν όμως οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν του φτάνουν, αλλά το κράτος των Σκοπίων είναι ένα κράτος που εύκολα εξαγοράζει βουλευτές. Μήπως και εδώ του Τσίπρα του φτάνανε? Πώς κοιτάει? Κοιτάει με προδότες, με αποστάτες, με άλλα κόμματα. Κοιτάει με γυρολόγους να βγάλει το 151 και ο Τσίπρας. Η ίδια κατάσταση και πολύ χειρότερη θα συμβεί και στα Σκόπια. Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να εξαγοράσουν 10 βουλευτές? Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια σας.